μπορούσαμε να το μελετήσουμε σε βάθος και να το μελετήσουν και τα όργανα και των κινήσεων και της ΟΕΛΜΕ. Ναι. Οπότε από την πρώτη λοιπόν αυτή την ανάγνωση παρουσιάζονται κάποια προβλήματα, κάποιοι ενδιασμοί από πλευράς δικής μας, όμως ξεκαθαρίσαμε στον κύριο Υπουργό ότι αφού το μελετήσουμε στα αρμόδια όργανα της ΟΕΛΜΕΚ θα έχει σίγουρα την απάντησή μας έγκαιρα, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να καταρτηθεί στη Βουλή και να είναι έτοιμο πριν το Σεπτέμβρη. Τα παιδιά, εάν θα γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, πρέπει να την ξέρουν αυτή την αλλαγή από το Σεπτέμβρη που θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Τηρήστε παρόλο να αναφέρω, Ανδρέα μου, ότι από τη νέα χρονιά θα εφαρμόζαμε κάτι το καινούριο, από το 22 δηλαδή, που το ψήφισε η Βουλή το 17 και ούτε το εφαρμόσαμε ούτε τίποτα για να δούμε τι προβλήματα είχε, θα έχει, αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών, του όλου συστήματος. Όλοι γνωρίζουμε το αδιάβλητο, την αξιοπιστία που έχουν αυτές οι εξετάσεις. Μιλάς για τα τετράμινα, έτσι, μιλάς για τα τετράμινα. Όχι, μιλώ για τις παγκύπριες εξετάσεις. Παγκύπριες, μάλιστα. Λοιπόν, γνωρίζουμε λοιπόν όλοι την αξιοπιστία, το αδιάβλητο αυτών των εξετάσεων. Άρα η πρώτη έγνοια μας είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην εφαρμόσουμε οτιδήποτε που να έρθει και να ανατρέψει έστω και ελάχιστα αυτόν το δεδομένο. Ένας άλλος ενδιασμός που έχουμε. Όταν αγωνιστήκαμε για να καθιερώσουμε τις εξετάσεις τετραμήνων και ήμουν από τους ανθρώπους που υποστήριξαν αυτόν τον θεσμό, είχαμε βάλει ως βασική προϋπόθεση ότι αυτές οι εξετάσεις θα είναι διορθωτικές, θα είναι εξετάσεις που θα γίνονται ώστε να διαπιστώσουμε τα προβλήματα των παιδιών και να γίνονται μετά με βάση την νομοθεσία και τα διορθωτικά μαθήματα. Τώρα με τα δεδομένα αυτά, αυτό το πράγμα καταργείται για τα παιδιά του ουσιαστικά κατάργηση είναι. Ουσιαστικά είναι κατάργηση. Ακριβώς, διότι θα δίνουν τις εξετάσεις τους τον Γενάρη του πρώτου τετραμήνου και μετά το δεύτερο τετράμινο. Και να σου πω και κάτι άλλο που είναι μέσα στους προβληματισμούς μας. Ναι. Δηλαδή ένα παιδί που είναι άριστο. Του ήχος να σου πω έτσι, αν και δεν μου αρέσει να μιλώ για βαθμούς. Ναι. Και διεκδικεί για μια από τις πιο δημοφιλείς σχολές που μπορεί να υπάρχουν. Ναι. Και δίνει το Γενάρη και για έναν λόγο να έρθει, μπορεί για την μέρα ρε παιδί μου να ξύπνησε άρρωστο, να είναι, να είχε προβλήματα και πηγαίνει και αποτυχάνει. Αυτό το παιδί τι θα το κάνεις από το Γενάρη, που θα είναι απελπισμένο γιατί απέτυχε στο βασικό του στόχο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αυτή η. Ξέρεις ότι με βάση τις εξετάσεις τετραμήνων, μόλις γίνουν τα γραπτά, δίνονται στα παιδιά, γίνονται διορθωτικές ασκήσεις για 5 μέρες, επαναληπτικά μαθήματα. Στις εξετάσεις πανκύπριες, γνωρίζουμε όλοι ότι απαγορεύεται δηλαδή το γραπτό του υποψήφιου. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα εμείς λοιπόν θέλουμε να τα ξεκαθαρίσουν. Για να μην έχουμε τέτοια παραθυράκια. Το άλλο, λέει το νομοσχέδιο ότι και τα ιδιωτικά σχολεία παρόμοιου τύπου με τα δημόσια θα έχουν δικαίωμα να ανταχθούν σε αυτόν το νέο σχέδιο. Τα ιδιωτικά σχολεία που δεν θα ανταχθούν τι θα γίνει, που δεν είναι παρόμοια. Μήπως είναι ένα παραθυράκι για να εισαγάγουμε τον GC. Μάλιστα. Είναι θέματα τα οποία νομίζω θα πρέπει να απαντηθούν. Αλλά θα πρέπει να απαντηθούν γρήγορα. Γρήγορα, ακριβώς. Εμείς στις 24 του Ιούνιου έχουμε την Παγκύπρια στην διάσκεψη των γενικών αντιπροσώπων και εκεί θα πάρουμε την απόφασή μας και θα ενημερώσουμε το Υπουργείο. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ μου Θέμη. Υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσετε τα σχολεία πριν από το Σεπτέμβρη? Όχι. Μέχρι στιγμής από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και με βάση τους προγραμματισμούς δεν υπάρχει και ούτε τέθηκε τέτοιο θέμα. Εξάλλου ήδη να σου αναφέρω ότι στα γυμνάσια που συνεχίζουμε ακόμα μέχρι τις 16 του μήνα τα μαθήματα έχει καλυφθεί πλήρως η ύλη, γίνονται επαναλήψεις τώρα μέσα στα σχολεία που δεν βλέπω να τίθεται τέτοιο θέμα.
Λοιπόν, την επόμενη φορά, επειδή πάνε καλά τα πράγματα όσον αφορά και την πανδημία, θα είσαι εδώ στο στούντιο κάποια στιγμή, τελειώνουν και τα σχολεία, έτσι να τα πούμε και από κοντά.